Όμως ο Κύριος μας θέλησε ο ίδιος σταυρούμενος να απελευθερώσει τον άνθρωπο ουσιαστικά βαθιά ολόκληρη τη φύση του και όχι να σταυρώσει τον άνθρωπο ή να τον αλωτριώσει. Επομένως είπε όστις θέλει ο πίσω μελεθύν και τα λοιπά, απαρνησάς του εαυτόν και αρά το σταυρό αυτού και ακολουθήτομη. Και επομένως η Ορθόδοξη Εκκλησία μας αυτό το δρόμο τον συνεχίζει. Άρα λοιπόν, όπως μου λέει και κάποιος συνάδελφος ακαδημαϊκός καθηγητής, όπως είπατε, και συνάδελφος δηλαδή και ιερέας, μου λέει τι κάνεις έτσι. Λέω δεν κάνω για τον εαυτό μου προφανώς. Δηλαδή λέει τι έχουμε να κρύψουμε εμείς. Δεν έχουμε ούτε περιουσίες, ούτε λέει ανήθικες πλευρές της ζωής μας. Επομένως, αν εμένα με φακελώσουν, εμένα δεν με ενοχλεί, δεν με πειράζει. Του λέω βεβαίως, και εμένα δεν με ενοχλεί, δεν με πειράζει, αλλά όμως δεν σκέφτομαι μόνο ατομικά. Δηλαδή πρέπει εμείς ως ποιμένες να σκεφτόμαστε και ποιμαντικά, εκκλησιολογικά. Τι θα γίνει με τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι θα δεσμευτούν, θα φακελωθούν. Π.χ. ένας νέος στα 20 ή στα 30 του χρόνια απέκτησε AIDS. Εφόσον αυτό θα καταγραφεί κάποια στιγμή στο τσιπάκι στα προσωπικά του δεδομένα, ποιος δημόσιος φορέας ή ποιος ιδιωτικός φορέας θα τον προσλάβει σε εργασία όταν θα διαγνώσει και θα είναι εύκολο τελικά να διαγνώσει μέσα από το τσιμπάκι του, από την κάρτα του πολίτη δηλαδή, από το τσιμπάκι που θα είναι μέσα στην κάρτα του πολίτη, ποιος δεν θα μπορέσει να διαγνώσει το προφίλ του και επομένως ο άνθρωπος αυτός θα είναι καταδικασμένος διαβίου να φέρεται τι δεκακίσε από εδώ και από εκεί, να ζητάει εργασία και να μην μπορεί να βρει ή να ζητεί κάποια έτσι κατανόηση και να μην μπορεί να τη βρει από εκείνους οι οποίοι δεν έχουν τη χριστιανική κατανόηση. Επιστρέφουμε λοιπόν ότι μέσα από αυτή την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι γεγονός ότι αστυνομεύεται ο κάθε πολίτης και πρωτίστως αστυνομευόμαστε εμείς οι Έλληνες. Γιατί δηλαδή να αρχίσει από εμάς τους Έλληνες αυτό το φακέλωμα, αυτή η αστυνόμευση και μάλιστα σε μια περίοδο κρίσεως? Μήπως αυτά συνδέονται νομοτελειακά? Ήρθε δηλαδή αυτή η κρίση, έγινε, κατασκευάστηκε αυτή η κρίση ώστε να εξαθλιωθεί, και βλέπουμε ότι εξαθλιούνται ο πολίτης σήμερα πολιτιακά, και μετά από την εξαθλίωση να μην έχει νου, να μην έχει ενδιαφέρον να μπει σε αυτές τις διαδικασίες ελέγχου, αλλά έτσι ζαλισμένος όπως είναι να φτάσει να πάρει την κάρτα του πολίτη και να πάει από το κακό στο χειρότερο. Επιτέψτε μου μόνο μισό λεπτό να πω ακόμα. Είστε ελεύθερος, εμείς δεν κάνουμε διακοπές, σας αφήνουμε να ολοκληρώσετε. Μάλιστα. Και μετά να κάνουμε την ερώτηση. Μάλιστα, να πω μόνο ακόμα ότι μας υπόσχεται η κυβέρνηση ή κάποιοι δημοσιογράφοι ότι μέσα από αυτή την κάρτα θα αποτραπούν τα φορολογικά εγκλήματα ή άλλα και θα είμαστε πιο ασφαλείς. Και η ερώτησή μας είναι γιατί λοιπόν αυτή τη στιγμή που το κράτος μας βρίσκεται σε έναν έντονο προβληματισμό γύρω από τα οικονομικά, από ό,τι ακούμε υπεύθυνα στόματα 20% των συμπολιτών μας θα είναι χωρίς εργασία. Πόσοι άνθρωποι, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και από την ενορία μας, έρχονται και ζητούν βοήθεια οικονομική, δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους, τις δόσεις τους. Λοιπόν, πώς θα γίνει ξαφνικά και μαγικά, ενώ τώρα οι άνθρωποι τόσο πολύ ταλαιπωρούνται με τα οικονομικά τους? Δηλαδή τι θα τους προσφέρει κάτω του πολίτη ώστε όλα να πάνε καλύτερα? Όταν θα είμαστε εξαθλιωμένοι ακόμα περισσότερο θα μπορούμε να σκεφτούμε? Θα μπορούμε νυφάλια να λέμε αυτά που λέμε τώρα και σε άλλους φορείς βέβαια, και να μπορούμε έτσι υπεύθυνα να δεχόμαστε τέτοιες αποφάσεις, όπως λέει και ο κ. Τσελεγίδης, είναι αποφάσεις που θα μας βάλουν μέσα σε μια ηλεκτρονική φυλακή? Μάλιστα. Εγώ όμως θα σας βάλω, πριν προχωρήσουμε στο θεολογικό τμήμα μέρος, ένα άλλο ερώτημα ακόμα. Υπάρχουν κληρικοί οι οποίοι δεν είναι ενημερωμένοι σίγουρα για αυτή την ιστορία. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτονται, και αυτοί όπως και απλώς ο κόσμος, έτσι,
είναι ότι εμείς πώς θα κάνουμε τη συναλλαγή μας με το νοσοκομείο, με το φαρμακείο, με, ξέρω εγώ, με την τράπεζα ή με την οποιαδήποτε υπηρεσία. Τι απαντάτε πάνω εκεί? Δεν θέλω να μπω σε αυτό το σκεπτικό, γιατί ελπίζω ότι και η κυβέρνησή μας, δημοκρατικά φερόμενη, θα ακούσει τις ευαισθησίες των πολιτών, θα ακούσει τις θεολογικές όριμες και σοβαρές φωνές και δεν θα σπεύσει, νομίζω, να κάνει κάτι τέτοιο. Όμως πιστεύω και σε κάτι άλλο. Ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης μας έχει πει επανειλημμένα στις συνάξεις αυτές που έχουμε έτσι του κοινού θεολογικού ενδιαφέροντος. Στο Βόλο. Ναι, και σε άλλα μέρη. Ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης είναι πρωτοπρεσβύτερος και ήταν μέχρι πρώτη και είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου, της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άνθρωπος πολύ υπεύθυνος, βέβαια. Υπεύθυνος, αντιοικουμενιστής, έτσι, και έντονα πατερικός. Μάλιστα. Μας λέγει λοιπόν πολλές φορές ότι αν εμείς ποιμένες αντιδράσουμε, αν δηλαδή ομολογιακά δώσουμε τη μαρτυρία μας πάνω στην αλήθεια που πιστεύουμε, τότε και ο Κύριος μας που είναι από πάνω, που είναι μαζί μας, που είναι μέσα στην Εκκλησία μας, θα πει εφόσον οι ποιμένες ενδιαφέρονται, πραγματικά θα δώσω αρχοντική τη βοήθειά μου. Όταν όμως σε μια εκκλησία ναρκωμένη δεν υπάρχουν ομολογιακές αντιδράσεις και ο Κύριος δεν βλέπει έστω αυτό το λίμα των ανθρώπων που έχουν γρηγορούσα συνείδηση, δεν καταθέσουν την ομολογία τους, τότε πάλι ο Κύριος μας, επειδή όπως είπαμε και προηγουμένως δεν ήρθε στανικά να μας επιβάλλει κάτι, θα πει εφόσον οι άνθρωποι αυτοί δεν ενδιαφέρονται, δεν μπορώ εγώ να τους εξαναγκάσω, να τους πιέσω να κάνουν κάτι διαφορετικό και θα μας αφήσει. Ελπίζω λοιπόν ότι υπάρχει όχι μόνο ένα μικρό λίμα, υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που ανησυχούν και προσεύχονται ότι ο Κύριος μας δεν θα αφήσει, θα φωτίσει και τον Πρωθυπουργό μας και τους υπουργούς, αλλά και έτσι τους υπευθύνους να πάρουν καλύτερες αποφάσεις. Από την αρχή της κρίσεως, κύριε Ζερβέ, είχαμε συστήσει στα πνευματικά μας τέκνα και τις ενορίες μας και όπου αλλού βέβαια και μέσω διαδικτύου, κάθε πρωί, δηλαδή όσο νωρίτερα μπορούμε, να πάρουμε ένα κομποσκινάκι των 100 κόμπων και να κάνουμε ένα κομποσκίνι ζητώντας από τον Κύριο, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», και με το «ελέησόν με» εννοούμε «κάλυψε, βοήθησε και αναπλήρωσε τις δικές μου ελλείψεις σε όλα τα επίπεδα, τις αμαρτίες μου, βοήθησε με τούτη την ημέρα να μπορώ να τα αποκριθώ στις βιωτικές απαιτήσεις, χωρίς να φοβάμαι το τι θα γίνει στα οικονομικά μου. Το δεύτερο, προστάτευσε την οικογένειά μου με το «ελέησόν με» και τους στενούς μου ανθρώπους, και με μια ευρύτερη έτσι έννοια και αναφορά στον Κύριο, σκέπασε την χώρα μας, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κρίση και οικονομική αλλά και ευρύτερη. Και επομένως μαζί με την αγάπη, μαζί με τη χριστιανική καλοσύνη που πρέπει να διαθέτουμε και κηρύσουμε ότι θα πρέπει να διαθέτουμε, αυτή η καλοσύνη, αυτή η αγάπη θα αγκαλιάσει και τον Πρωθυπουργό μας και τους υπουργούς και τους κυβερνήτες μας όλους, τους 300, δεν ξέρω πώς είναι, όσους εμπλέκονται με αυτή την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και θα αποφασίσουν τα καλύτερα. Δεν θα βρεθούμε, πιστεύω, τελικά στο αδιέξοδο. Αν βρεθούμε στο αδιέξοδο, εμείς έχουμε πει και 23-24 χιλιάδες άνθρωποι στο διαδίκτυο, δεν παίρνουμε την κάρτα πολίτη. Από εκεί και πέρα είμαστε βέβαιοι, σίγουροι ότι ο Χριστός μας κανένα άνθρωπο δεν θα αφήσει. Είναι τόσο δυνατός κυβερνήτης και των ψυχών μας αλλά και των οικογενειών μας, που όπως έλεγε ο πατήρ Αμβρόσιος, θα ξυπνάμε το πρωί και θα βλέπουμε πάνω στο τραπέζι της κουζίνας μας ένα άρτο που αυτός θα περιέχει όλες εκείνες τις θρεπτικές ουσίες που θα μας επιτρέπει να παραμένουμε στη ζωή αυτή και να ολοκληρώσουμε τον αγώνα μας έως ότου ο Κύριος μας καλέσει την παρούσα για την αιώνια ζωή. Βέβαια ο γέροντας ήταν απλός και θεοφώτιστος όμως, και τα έλεγε τόσο απλά. Λέει πώς θα γίνει
πώς έγινε μάλλον με τους Ισραηλίτες που πέρασαν 40 χρόνια μέσα στην έρημο, χωρίς να σπέρνουν, χωρίς να εργάζονται, και όμως ο Κύριος τους έδινε το μάνα εξ ουρανού, ορτίγια, αλλά τους έδινε και νερό. Είναι θαυμαστό αυτό, δηλαδή πώς με την θαυματουργική ράφδο του ποιμένους Μωυσέως είχαν καθημερινά νερό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμα νεφέλη, λέει, φωτεινή, τους φώτιζε κατά τις ασέλινες νύχτες ώστε να εκπληρώνουν τις ανάγκες τους, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας να μην καυματίζονται, να μην καίγονται από τον ήλιο, αλλά να προχωρούν κάτω από μια σχετική δροσιά. Μάλιστα. Αυτά για την, έτσι, τοποθέτησή μας στο θέμα αυτό.